Χριστιανά μου, σου έχω όμως και ένα άλλο βίντεο. Τη Ζωή Λάσκαρη, η οποία μιλάει ανοιχτά για το πρόβλημα με τα ναρκωτικά, με την κόρη της, τη Μάρθα. Που είχε κάνει την αποκάλυψη. Ακριβώς από τον πρώτο της γάμο, με τον Πέτρο Κουτουμάνο. Να σου πω λοιπόν ότι μιλάει ανοιχτά για το πρόβλημα της ηρωίνης που της χτύπησε την πόρτα. Είναι συγκλονιστικός ο τρόπος με τον οποίο έτσι αναφέρεται στους Έλληνες στην εκπομπή Ενώπιος των Οποίων του Νίκου Χατζηνικολάου. Για να δούμε. Τι θα πει μάνα, ξέρουμε τι θα πει μάνα. Τι θα πει πατέρας. Ποιες είναι οι ευθύνες μας, τις μαθαίνουμε στο σχολείο. Ενημερωνόμαστε, διαβάζουμε γι' αυτό. Έπρεπε να μου συμβεί αυτό για να μπορέσω μήπως και προλάβω το επόμενο παιδί μου που είναι 13 χρονών, το οποίο έζησε το πρόβλημα όλο της Μάρθας. Πιστεύω αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ, αλλά πάντοτε θα είμαι εφησυχασμένη. Είμαστε τώρα 17 χρόνια με τη ζωή. Θα μπορούσα να πω έτσι, με όλη την ειλικρίνεια, ότι ήταν στιγμές που και η ζωή και εγώ ήμασταν περισσότερο από ό,τι πρέπει απορροφημένοι στις δικές μας απασχολήσεις, στους εαυτούς μας. Και αυτό πολλές φορές τελικά ήταν αρνητικό. Εγώ βάλα μπροστά τον εαυτό μου για να πω στις μανάδες, στους πατεράδες, στην κοινωνία, ξυπνήστε, πάψτε να θελοτυφλείτε, βγάλτε όμως το δικαίωμα του κάθε πολίτη να αγωνιστεί ενάντια στα ναρκωτικά, δεν έχει κανένας δικαίωμα να το σταματήσει. Το αν το έκανε η μητέρα μου αυτό για διαφημιστικούς λόγους, το ξέρω ότι και είμαι σίγουρη ότι δεν το έκανε γι' αυτό. Και πολύ θυμώνω με αυτούς τους κυρίους που το γράφουν αυτό το πράγμα. Γιατί ξέρω καλά τη μάνα μου. Εγώ θα ήθελα να πω στον κύριο Τάκη Παπαγιαννίδη, αγαπητέ φίλε, εύχομαι να χτυπήσει ποτέ την πόρτα αυτό που λέγεται ηρωίνη. Στο εύχομαι με όλη μου την ψυχή. Είναι πολύ συγκλονιστικό αυτό που, γιατί δεν το ήξερε και η κόρη της ότι θα έκανε την αποκάλυψη. Ήταν κάτι που έγινε εκείνη τη στιγμή. Ακριβώς, και να πούμε βέβαια ότι την πρώτη αποκάλυψη η Ζωή Λάσκαρη την έκανε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Εκεί είπε και μάλιστα προλόγησε ότι ετοιμάζει και ένα θεατρικό που θα αφορούσε τα ναρκωτικά. Εκεί λοιπόν οι δημοσιογράφοι είπαν ότι όλο αυτό έγινε για να κάνει πρόμο το νέο της θεατρικό. Και εκεί ήταν που ξεκίνησαν όλα και γι' αυτό το λόγο βρέθηκαν και οι τρεις στο τραπέζι του Νίκου Χατζηνικολάου και μοιράστηκαν έτσι το πρόβλημα με την κόρη του, στη Μάρθα.